Χριστός Ανέστη σε όλους. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα. Έχουμε πανηγύρι επάνω στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε πάλι τον Δημήτρη, τον Μαυρόπουλο. Δεύτερο μέρος. Η λειτουργία ως μυστήριο που θα μας εξηγήσει τις λεπτομέρειες γύρω από τη Θεία Λειτουργία. Με τον ειδικό τρόπο, λέω, γιατί είναι έμπειρος σχολιαστής και ίσως και μοναδικός σχολιαστής και των γραφών και των πατερικών κειμένων και των λατρευτικών κειμένων. Σε ακούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Χριστός Ανέστη. Χρόνια όμως πολλά. Έλεγα ότι γιορτάζουμε όλοι, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πραγματική πίστη στο Χριστό. Εμφυλοχωρούν πάντα αυτές οι ύπουλες παγιδευτικές αμφιβολίες κάθε τόσο, αλλά δεν πειράζει. Μέσω αυτών των αμφιβολιών κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να παραδοθούμε στην παρουσία Του. Γιατί η πίστη στο Χριστό σημαίνει παραδίδομαι στην παρουσία Του. Όχι παραδέχομαι. Έτσι, καμιά σχέση με το παραδέχομαι. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που το αποκαλούμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγικό Μέρος, με κέντρο βέβαια τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Πρόκειται για το κέντρο της λειτουργικής μας ζωής, αλλά και το κέντρο της πνευματικής μας επίσης ζωής. Πρόκειται να κοινωνήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε δηλαδή κοινωνία με τον Χριστό, να γίνουμε όμεμοι και ομόσωμοι με Αυτόν, να γίνουμε μέλη του σώματός Του δι' αυτής της ενώσεως, να γίνουμε επίσης Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Επιτελείται το μυστήριο της υπερφυούς υιοθεσίας. Έχω διαιρέσει την παρουσίαση αυτής της τελετουργίας σε 15 σημεία, βήματα. Ας τα ονομάσουμε αναβαθμούς, 15 αναβαθμούς, 15 σκαλοπάτια, κατά το πρότυπο των 15 ψαλμικών αναβαθμών. Θυμίζω που είναι από τους ψαλμούς 119 μέχρι 133, 15 μικροί ψαλμοί. Πάμε λοιπόν, είναι ενάριθμες οι παράγραφοι. Πρώτον, δεήσεις υπέρ των πιστών. Ήρθε η ώρα να μείνουμε μέσα στη λειτουργία μόνο οι βαφτισμένοι χριστιανοί, οι πιστοί. Αυτοί που προετοιμάζονται να βαφτιστούν, οι λεγόμενοι κατηχούμενοι, πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν μπορούν να μείνουν στο μυστήριο. Έχουμε μιλήσει τώρα στην προηγούμενη ομιλία για δεήσεις που αναφέρονται σε βιωτικές μέρημνες των πιστών, στο πρώτο μέρος. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, είναι υπέρ των πιστών. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιάκαλη, όπως γινόταν στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων αναπτύσσεται στις δύο ευχές που αναπέμπονται από τον ιερέα. Συνήθως μυστικός, με εκφώνηση των καταλήξεών τους. Η πρώτη αυτή των πιστών, όπως ονομάζεται, είναι μία δέηση του ιερέα, η πρώτη από αυτές τις δύο ευχές.
είναι μία δέηση του ιερέα να τον ικανώσει, να τον κάνει ικανό ο Θεός για να ιερουργήσει το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί το κείμενο «ικανωσόν με». Και τη δέηση αυτή την απευθύνει ως μέλος λαού, δεν την απευθύνει ως άτομο απλώς, του λαού του Θεού, αλλά και ως μέλος της ιερατικής τάξης, στην οποία καταστάθηκε δια της χειροτονίας του, έχοντας άνωθεν δια της χάριτος του Θεού αυτό το αξίωμα. Ο διάκονος θα εκφωνήσει την κατάληξη της δεήσεως, αντιλαγού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη και ο λαός θα συμπληρώσει Κύριε ελέησον. Εξήγησα και στην προηγούμενη ομιλία ότι το αντιλαβού, ορηματικός τύπος αντιλαβού, σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, ανάλαβέ μας, κάνε μας δικούς σου, οικείους, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Γιατί ακούγεται πολλές φορές αυτό το αντιλαβού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ζητάμε αυτό, ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Μας προσέλαβε ο Υιός, γιατί προσέλαβε τη φύση μας με την ανανθρώπισή Του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος Του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους Του. Ακολουθεί η δεύτερη ευχή, η οποία έχει το ίδιο περιεχόμενο με την προηγούμενη, μόνο που τώρα είναι εμφανής η συμπερίληψη και όλων όσοι παρίστανται στην Ιερή Σύναξη. Η συνευχόμενη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, υπενθυμίζοντας ότι η ιερή πράξη που θα συντελεστεί αποτελεί κοινή πράξη κλήρου και λαού. Η μικρή αυτή εισαγωγή στο β' μέρος της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει ο Κερουβικός Ύμνος. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βήμα. Πρόκειται για κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και πρόκειται επίσης για εξαγγελία της προαιρέσεώς μας. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί οι άγγελοι, αυτοί που αγγέλουν το θέλημα του Θεού. Και συγχρόνως καταθέτουμε την πρόθεσή μας και την προαίρεσή μας, ότι αυτό το θέλουμε, το επιθυμούμε. Συγχρόνως, ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στο Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού. Η επισήμανση μάλιστα ότι εισερχόμαστε στην ευχαριστιακή σύναξη αφήνοντας απ' έξω τις βιωτικές μας μέρημνες, πάσαν την βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα, δηλώνει ότι έχουμε συνείδηση για μετάβαση σε άλλο τόπο, στον τόπο της θεότητας. Ο Χερουβικός Ύμνος δηλαδή μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη Βασιλεία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της Βασιλείας χρειάζεται να απεκριθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη, τον Κύριο αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται και στο όραμα του Ισαΐα παρελθόν,
και στο όραμα της αποκάλυψης μέλλον. Και τον προσάγουμε αυτόν το ένο, έχοντας εισέρθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας. Έχουμε αφήσει λοιπόν απ' έξω τις αποσκευές, τις λεγόμενες, όπως είπα, βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Με όλα τα συνδυλούμενα που έχει αυτή η πρόταση. Γιατί ο πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα και μάλιστα υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κέντρινο που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αφροκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού. Βήμα τρίτο. Προσκομιδή. Πριν περάσουμε στη μεγάλη είσοδο, θα πούμε δύο λόγια για την προσκομιδή, δηλαδή για την προετοιμασία των δώρων, αν και έχει γίνει πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσωρα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη σφραγίδα. Σε αυτήν είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά με ανάγλυφο τρόπο τρία τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα τέσσερα μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει το σύμπλεγμα σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου περιγράφω το πρόσφορο. Υπάρχει ένα άλλο με 9 τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει σχήμα λόγχης, την Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρετος. Όταν λέω άκρετος, άκρετος δεν το καταλαβαίνουμε. Άκρατος ίνος σημαίνει συμπυκνωμένος. Πώς είναι το πετμέζι, ένα αραιό πετμέζι, που δεν πεινότανε βέβαια. Και γι' αυτό βάζανε νερό μέσα, γινόταν κεκραμένος ίνος και από το κεκραμένος βγήκε η λέξη κρασί. Ο ίνος αυτός παλαιότερα λοιπόν ήταν άκρατος. Ξαναπαίρνει τώρα ο ιερέας το πρόσφορο, από το οποίο έχει βγάλει το λεγόμενο αμνό, τη μεσαία σφραγίδα, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα 9 τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας το καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Συνεχίζει ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώων, τα τοποθετεί στο κάτω μέρος του αμνού και κάθε ψίχουλο, κάθε μερίδα τα ονομάζουμε Μαργαρίτης. Αν μπορούσαμε, γι' αυτό τώρα που ξεκινάω να πω, τα περιέγραψα όλα αυτά, αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ενς μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας. Στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της,
η εικόνα της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί. Και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με το Χριστό εν το μέσο θα έχουμε την Παναγία, τους Αγίους, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεχνεώτες. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο βήμα. Μεγάλη είσοδος. Εδώ ψάλεται ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικός, μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ο επίσκοπος δηλαδή και κατ' εντολή του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, δηλαδή να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, αρχές του 2ου αιώνα, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για καθέναν μας, εάν δεχτούμε τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου, ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του λεγόμενου βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Αυτή η μεγάλη είσοδος, λοιπόν, ξεκινάει από την ιερά πρόθεση, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Γνωρίζουμε ότι παλαιότερα δεν συνέβαινε έτσι. Παλαιότερα υπήρχε μια τράπεζα, η λεγόμενη τράπεζα των προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον άρχικα δηλαδή. Εκεί κάθε πιστός έφερνε και αναπέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Ο ιερέας πήγαινε στην τράπεζα των προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία έχει σήμερα μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Εντάξει, σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερέο βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος όμως, μπορούμε να το πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τέταρτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Μπορούμε τώρα να πάμε στο πέμπτο βήμα. Αιτήσεις και πληρωτικά, έτσι τα ονομάζουμε αυτό το τμήμα. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρό, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμα με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού.
Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος και το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό βλέπουμε τέτοιες κινήσεις από την ανοιχτή θύρα του Αγίου Βήματος. Το λέμε πληρωτικά. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, γι' αυτό τα λέμε πληρωτικά, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα, που τώρα, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς. Ας ξαναθυμηθούμε αυτή την αρχαίγονη φράση που μνημόνευσα παραπάνω και η οποία περιγράφει το σκοπό της δημιουργίας των ανθρώπων. Αυξάνεσαι και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Συμπληρωμένη όμως από την εντολή εργάζεστε και φυλάσσιν αυτήν. Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε τις γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση. Το αυξάνεστε με το βάπτισμά μας. Αφού με αυτό περάσαμε από τη νηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση. Αλλά και το πληθύνεστε, αφού πάλι με το βάπτισμά μας φύγαμε από την ατομικότητα και γίναμε μέλη του λαού του Θεού. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη, ανεπεξέργαστοι, αλλά όπως η εντός μας εμφυτευμένη από το δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσφορά αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη. Και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται ή γινόταν ή θα έπρεπε να γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα. Θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα, να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι. Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης, αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά. Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου που θα προσφέρει, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του.
και αυτό το κάνει κάθε πιστός, προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί, ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται, ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία ή και μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα. Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε προτεσταντικές σέκτες. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στο μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών και να σχολιάσω ένα από αυτά. Ο διάκονος υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ουραβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός εθεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός, ότι είχαμε νοητή αίσθηση της παρουσίας Του. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας όταν συναντάει τον Χριστό και το ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό, για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος.
είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ο στάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη, καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου. Έκτο βήμα. Σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό, εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών τον 11ο αιώνα. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, πιστεύω. Η Σύνοδος, όταν το διαμόρφωσε αυτό το σύμβολο, το διαμόρφωσε σε πληθυντικό αριθμό. Πιστεύομαι. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής, μίλησα για αυτήν, του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Επομένως, αυτή η μυστική ευχή του ιερέα σε πρώτο ενικό και το σύμβολο της πίστεως σε πρώτο ενικό. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Η λέξη σύμβολο, θυμίζω, από το ρήμα συμβάλλομαι, σημαίνει καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αλήθειας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του, όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι», αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είναι ένα από τα αρχαία σύμβολα της Εκκλησίας. Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά τέτοιων συμβόλων. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης της Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Το τονίζω αυτό. Η θεολογία της Εκκλησίας αναπτύσσεται εξαιτίας των αιρέσεων. Εάν δεν υπήρχαν οι αιρέσεις, δεν θα είχαμε αυτές τις επεξεργασίες και τις αναλύσεις, γιατί η αλήθεια της Εκκλησίας βιώνεται, δεν διατυπώνεται. Αλλά οι αιρέσεις δημιουργούν τους όρους. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια, ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι για να μπορέσει να εκκλησιαστεί ένας πιστός χριστιανός που φεύγει από την ενωρίωτα, από την εκκλησία του και πάει σε άλλο μέρος, ταξιδεύει για διάφορους λόγους, έπρεπε να έχει ένα συστατικό γράμμα μαζί του για να μπορέσει να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία μιας άλλης επισκοπής, ένα συστατικό γράμμα ως προς την ορθή πίστη του. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν ούτε οι αρετές του, ούτε οι αγιότητές του, η ορθή του πίστη. Και επεκτείνω λίγο αυτή την εξήγηση.
Όπως ξέρετε, ο Χριστός δίνει την εξουσία στους μαθητές του να κρίνουν τον κόσμο. Έτσι. Τι θα πει, τους λέει, Άντινον αφείτε τα σαμαρτίας, αφήνται αυτής, Άντινον κρατείτε και κράτηνται. Δυστυχώς οι επίσκοποι πολλές φορές αυτό το αντιλαμβάνονται λάθος και νομίζουν ότι έχουν μια εξουσία πάνω στη ζωή των πιστών. Όχι. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η εξουσία τους αρχίζει και τελειώνει στη Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος θα διακρίνει αν κάποιος θα κοινωνήσει ή δεν θα κοινωνήσει με βάση την ορθή πίστη και όχι τις αρετές. Πάμε λοιπόν στο 7ο βήμα, η Αγία Αναφορά, που είναι ένα εκτεταμένο κείμενο που έχει τα δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε σε α. Η ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Β. Η δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, το είπαμε προηγουμένως, αναπέμπομαι τον επινίκιο ύμνο. Γ. Η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέστηκε κατά το μυστικό δείπνο, θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού, όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια, κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή Του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή Του και να ενεργούμε την προσφορά των δώρων μας του άρτου και του ίνου. Δέλτα, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου Πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα, αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την Κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, τους μάρτυρες, τους όσιους, αλλά επίσης για τον κλήρο, για το λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα, λειτουργικά διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Η αναφορά αυτή στον επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, γιατί μνημονεύουμε το όνομα του επισκόπου. Δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες. 8ο βήμα, μικρή εκτενής. Φεύγουμε από την Αγία Αναφορά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη ομιλία μόνο πάνω στην Αγία Αναφορά. Φεύγουμε. Η μικρή εκτενής, μετά τα δίπτυχα, είναι μια μικρή ομάδα ευχών που υπάρχει πριν από το Πάτερ ημών.
με κυριότερο αίτημα να αντικαταπέμψει ο ουράνιος πατέρας τη Θεία Χάρη ως απάντηση στην προσφορά των αγιασθέντων δώρων. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε, αντικατάπεμψον. Εμείς πέμψαμε τα δώρα, αντικατάπεμψον. Μέχρι πρότινος είχαν παρισφρήσει, είναι αλήθεια, στο μέρος αυτό 7 αιτήματα που έχουν ήδη αναπευθεί στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, επομένως άσχετα με το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα έχουν διορθωθεί τα πράγματα, έχουμε επιστρέψει στο παλαιό τυπικό και μάλλον αυτά τα 7 αιτήματα μπήκαν, κατά τη γνώμη μου, για επιμήκυνση του χρόνου, ώστε να διεξαχθεί η περιφορά δίσκου για τις ανάγκες της Εκκλησίας ή υπέρ των πτωχών. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων που είχαν προστεθεί μας γυρνάει πίσω στην ιστορία. Ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Και βέβαια η περιφορά δίσκου σε εκείνο το σημείο της Θείας Λειτουργίας διαστρέφει και το σκοπό της φιλανθρωπίας. Μοιάζει λίγο με αυτό το περιστατικό, το χαριτωμένο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια, όταν η γυναίκα φέρνει το μύρο και το διαχέει στα πόδια του Ιησού, το ξοδεύει αυτό το μύρο για να τιμήσει το δάσκαλο και ο Ιούδας μιλάει για φτωχούς, για να πάρει την απάντηση, τους φτωχούς τους έχετε πάντα μαζί σας. Εμένα δεν με έχετε. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε το Χριστό. Πάμε λοιπόν στο ένατο βήμα που είναι η Κυριακή Προσευχή. Πολύ σημαντικό κείμενο. Πρόκειται για την γνωστή προσευχή Πάτερ ημών, την οποία δίδαξε ο Κύριος, γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή, δηλαδή του Κυρίου. Την καταθέτουμε γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται σε άρτων επί ουσίων, αναφέρεται σε Θεία Κοινωνία. Δεν αναφέρεται σε βιωτικές μέρημνες. Ο επί ουσίος είναι ο ερχόμενος. Έτσι. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είτε λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, είτε λέγεται στην ατομική προσευχητική μας άσκηση. Γιατί κάθε ατομική προσευχητική άσκηση που κάνουμε είναι προετοιμασία για να βρεθούμε σε μια Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της. Πάτερ, αγιαστήτω το όνομά σου, το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός, ελθέτω η Βασιλεία σου, η Βασιλεία του Χριστού έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος, όπως έγινε τη Μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής. Και επομένως η Κυριακή Προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Υπάρχει τώρα ως 10ο βήμα αυτό που ονομάζουμε κεφαλοκλησία, δηλαδή μας καλεί ο ιερέας να σκύψουμε το κεφάλι, να κλειδάς κεφαλάσιμα, τον Κύριο κλείνατε. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Απόλυτη παράδοση. Η κεφαλοκλησία θα καταλήξει στην ύψωση των τιμίων δώρων με την επισήμανση «Τα Άγια της Αγίης». Προσωπικά θεωρώ κορυφαία στιγμή αυτή στη Θεία Λειτουργία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου,
δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνον ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός και το διατυπώνουμε ως λαός, εις Άγιος, εις Κύριος. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη. Εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο και αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση, με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Όλες οι ασκήσεις προσευχητικές, ασκητικές, ο ασκητικός βίος που κάνουμε, όλη η προετοιμασία μας στη ζωή, η διαβίου δηλαδή άσκησή μας, είναι να, όχι να κοινωνήσουμε, αλλά να αποδεχτούμε αυτή τη δωρεά. Αυτό είναι όλο. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να υποδεχτούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης Του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό, προκειμένου να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου, να έχουμε αφήσει απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ποινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη. Αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε λειτουργία, ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχτούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Δωρεά απροϋπόθετη, χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί να βρεθούμε εκεί. Στο σημαντικό σύγγραμμά του ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, στο Μυσταγωγία, που έχει μια ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, επιμένει ότι στη Θεία Λειτουργία, θα το πω λίγο παρακάτω και αυτό, πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση, όχι για να φτιάξουμε χαρακτήρες. Για να θεραπεύσουμε τη φύση. Και έχει σημασία να είσαι εκεί, ακόμα κι αν σε πάρει ο ύπνος. Βήμα ενδέκατο. Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία γίνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα.
υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ο μελισμός, δηλαδή ο τεμαχισμός του άρτου σε μικρές μερίδες και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο, με την τοποθέτηση του αγιασθέντος άρτου μέσα στο ιερό ποτήριο. Συγχρόνως ο χορός ψένει το λεγόμενο κοινωνικό. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός. Η ψαλμωδία του οποίου σχετιζόταν και κατά τη διάρκεια της, συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Το περιεχόμενο του κοντακίου που ψένεται στο κοινωνικό είναι δοξολογικό. Σήμερα στη λειτουργική μας παράδοση χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση 20 περίπου ψαλμικοί στίχοι με δοξολογικό περιεχόμενο, με συχνότερο το στίχο 148, του 148 ψαλμού «Ενείται των Κύριων εκ των ουρανών». Επίσης όμως, σήμερα, που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Πάμε στο 12ο λοιπόν βήμα που είναι η μετάληψη. Ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Πρώτα κοινωνούν οι κληρικοί, χωριστά το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Επισημαίνω ότι πριν κοινωνήσουν οι κληρικοί, αναπτύσσεται εντός του ιερού βήματος μία μικρή ακολουθία, αποσπασμένη από την προσευχητική άσκηση που καλούμαστε να ενεργήσουμε στο σπίτι μας πριν οδηγηθούμε στο ναό για να λάβουμε μέρος στη Θεία Λειτουργία και που ονομάζεται ακολουθία της μεταλήψεως. Πρόκειται λοιπόν για το τρίτο μέρος αυτής της ακολουθίας. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική πράξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο? Ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Ακολουθεί η κοινωνία των πιστών. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Είναι μια φράση του Αγίου Ιγνατίου, του Θεοφόρου. Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση. Την καλή αλλίωση, όπως την ονομάζουν τα νηπτικά κείμενα. Αργότερα ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσεως. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα, αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες, αλλά ως μέλη σώματος,
του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και άλλοι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας. 13ος βηματισμός. Ευχαριστία. Έχουμε ενωθεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο που μας έστειλε. Μια ακόμη ημέρα του Κυρίου φτάνει στο ορατό της τέλος, αφήνοντας όμως την αόρατη διάρκεια της που θα μας συνδέσει με την επόμενη λειτουργική μας σύναξη. Ευχαριστώντας για όσα ζήσαμε, παρακαλούμε για μια φρούρηση που θα μας προφυλάξει από πειρασμικές ενέργειες μέχρι να ξαναζήσουμε τη θεοπρεπή ιερουργία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά, το είπα ήδη, τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στη πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις θηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου, ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική. Δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση, καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές, ψυχικές, σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γιατί όχι ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Ακολουθεί η λεγόμενη οπισθάδων ψευχή ως 14ο βήμα. Είναι η ευχή προς τον Ουράνιο Πατέρα, όχι προς τον Υιόν. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε κατά έναν παράδοξο τρόπο. Ξεχνάμε συνήθως ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Υιό και γι' αυτό και βλέπετε τους ιερείς να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή. Ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού με πρόσωπο προς Ανατολάς. Ξεχνάμε ίσως ότι η Θεία Ευχαριστία είναι συγχρόνως μαζί με μας μια αναφορά του Χριστού προς τον Πατέρα Του. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός Του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα Του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας
να μας ενώσει μαζί Του και να επιτευχθεί, όπως ξεκίνησα την ομιλία, το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Και το τελευταίο, το 15ο βήμα, ο 15ος αναβαθμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, μια από τις παλαιότερες θείες λειτουργίες της παράδοσής μας, η απόλυση είναι ευδιάκριτος. Απολύεστε εν ειρήνη. Αυτό το διευχόν δεν περιέχει καμιά λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι μετέωρη φράση. Εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Με το διευχόν ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι. Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν, ή μάλλον τους κατέβασε ο Χριστός, κατέβηκαν και το έφεραν μέσα στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό θα φανερωθεί μέσα στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει, βέβαια, να το φανερώσουμε. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε. Μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή ξανά στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται. Εδώ τελειώνω, τέλειωσε την ομιλία, αλλά θέλω να πω κάτι. Ξέρω ότι αυτό που θα πω είναι ανέφικτο. Αν δεν είναι τόσο ανέφικτο, πάντως δύσκολο κατόρθωτο. Μακάρι κάθε φορά που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία να είναι η πρώτη φορά.